Φίλοι τηλεθεατές να ξέρουν ότι ουσιαστικά αποκλείονται τα επισκεπτήρια στον Ευαγγελισμό. Κλείνει ο Ευαγγελισμός, έτσι δεν είναι, για τα επισκεπτήρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε σαν σχήμα λόγου ότι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας έχει μπει σε καραντίνα σε ό,τι αφορά τα επισκεπτήρια, ενώ σε μερική καραντίνα βρίσκονται τα εξωτερικά του ιατρία όπως επίσης και τα ολοήμερα. Μέχρι λοιπόν τις 17 Ιανουαρίου θα απαγορεύεται οποιοδήποτε επισκεπτήριο στον Ευαγγελισμό. Επίσης, στα ολοήμερα εξωτερικά του ιατρία θα εξυπηρετείται μόνο το 50% των προκαθορισμένων ραντεβού, ενώ στα τακτικά εξωτερικά, όχι στα ολοήμερα, το 30%. Στην απόφαση αυτή προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου, επειδή από την Παρασκευή τις τελευταίες μέρες δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν γίνει έχουν βρεθεί 100 τουλάχιστον διοικητικοί και υγειονομικοί υπάλληλοι του νοσοκομείου, γιατροί και νοσηλευτές, θετικοί στον COVID. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διασπορά του ιού μέσα στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, έχουν νοσήσει, έχουν κολλήσει, να το πω πιο απλά, και ασθενείς όπως επίσης και συνοδοί. Είναι μια κατάσταση που έχει φέρει σε οριακό σημείο πλέον το νοσοκομείο, και εδώ λίγο πριν από τη σύνδεσή μας μας ρώτησε μια κυρία, έφεραν κάποιο δικό της με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο. Λέει, αυτά συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία, υπάρχει δηλαδή αυτό το lockdown των επισκεπτηρίων και τα προβλήματα? Λέμε, όχι, αφορά μόνο στον Ευαγγελισμό. Και διερωτήθηκε η γυναίκα, λέει, και τότε γιατί μας έφεραν εδώ στον Ευαγγελισμό και δεν μας πήγαν σε κάποιο άλλο νοσοκομείο? Της εξηγήσαμε ότι αυτό εφημερεύει, ωστόσο ο φόβος του κόσμου μπορούμε να πούμε ότι είναι δικαιολογημένος ως έναν βαθμό. Μίλησα με γιατρούς, Ιορδάνη, οι οποίοι μου είπαν 2-3 πράγματα τα οποία νομίζω καλό θα είναι να τα αναφέρουμε. Οι εργαζόμενοι, νοσηλευτές και γιατροί μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του COVID αλλά και γενικώς στις κλινικές COVID δεν υποβάλλονται σε κανένα διερευνητικό rapid test. Όσοι θέλουν, με δική τους πρωτοβουλία, χάρη στο δικό τους εντός ή εκτός εισαγωγικών φιλότιμο, πηγαίνουν και κάνουν από την τσέπη τους, πληρώνοντάς το, ένα rapid test για να μπουν μέσα στους θαλάμους και μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν πάρα πολλούς μήνες, να του διενεργούνται από το νοσοκομείο rapid test. Εδώ, πριν από περίπου 7-8 μήνες, το είχαμε κάνει και θέμα, αν θυμάσαι, έχουν βάλει ακριβώς πίσω, βλέπετε το ασθενοφόρο, ακριβώς δεξιά από το ασθενοφόρο υπάρχει ένα container. Το container αυτό ήταν για να διενεργούνται rapid test στο προσωπικό. Είναι σε αχρηστία. Μάλιστα. Κατανοητό. Βέβαια, σε πολλά νοσοκομεία, ξέρεις, υπάρχουν κοντέινερ, γιατί έξω από τις δομές στήθηκαν όλα αυτά για να γίνονται οι έλεγχοι. Άρα, λοιπόν, κρατάμε, Δημήτρη, ότι ο Ευαγγελισμός είναι κλειστός για τις επόμενες 2 εβδομάδες με τα επισκεπτήρια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάνω από 100 εργαζόμενοι έχουν κολλήσει. Βέβαια, θα μου πεις, είναι 3.000 οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, αλλά οι 100 μπορούν εύκολα να μεταδώσουν την Όμικρον πολύ γρήγορα. Περιμένουν να αυξηθεί ο αριθμός τους, γιατί θα συνεχιστούν τα τεστ. Έτσι είναι. Πριν πάμε σε άλλες ιδέες, Δημήτρη. Και έχουν και 100 σε διαθεσιμότητα ως ανεμβολία τους.